Ο Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Και από μένα θέλω να έρθω σε ένα ζήτημα. Το φέρνετε συχνά στην πρώτη γραμμή. Είναι μια φράση κλειδί στη διάρκεια της προεκλογικής σας εκστρατείας. Είναι η σύγκληση με την Ευρώπη. Παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, λοιπόν, η ταχύτητα απονομής στη δικαιοσύνη παραμένει αχίλλειος πτέρνα τόσο για το επενδυτικό περιβάλλον, όσο και για την ίδια την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Είχαμε πρόσφατα τη μεταρρύθμιση στο δικαστικό χάρτη. Θέλω να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι σας σε αυτό το πεδίο, ώστε να μπορέσουμε να συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη, και να προσθέσω και ένα ακόμη ερώτημα οικονομικού χαρακτήρα. Σας ακούω συχνά στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις σας να αναφέρεστε στο πρόγραμμα Στέγη μου στην αγορά του Airbnb, και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες να μας πείτε για αυτές τις δύο κινήσεις που σχετίζονται και με το δημογραφικό και με τη στήριξη της νέας γενιάς και των νέων οικογενειών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η χώρα μας είναι απελπιστικά αργή στην απονομή της δικαιοσύνης. Και για να επανέλθω και στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, κύριε Τζοβάρα, έχουμε θέσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο τετραετία ως προς το χρόνο απόδοσης της. Και ο νέος δικαστικός χάρτης είναι μια σημαντικότατη μεταρρύθμιση σε αυτή την κατεύθυνση. Βρισκόμαστε στην γενέτειρα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο μεγάλος αυτός κριτικός πολιτικός δοκίμασε δύο φορές να κάνει μια αντίστοιχη μεταρρύθμιση, ουσιαστικά να ενοποιήσει τα ερηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, και απέτυχε. Ήταν τότε και αυτός έπεσε θύμα εσωτερικών αντιδράσεων. Αλλά αυτή η μεταρρύθμιση, η οποία απελευθερώνει ένα σημαντικό αριθμό δικαστών για να υποστηρίξουν το έργο απονομής δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό, είναι πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Δεν ήταν καθόλου εύκολη. Υπήρξαν πολλές τοπικές αντιρρήσεις. Έγινε μια πολύ ουσιαστική ζήμωση με την τοπική κοινωνία. Αλλά τελικά η κυβέρνηση δεν έκανε πίσω και υλοποίησε αυτή τη μεταρρύθμιση. Παρεμβάσεις στους κώδικες τους οικονομικούς. Νέα παρέμβαση, η οποία θα γίνει ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε και εκεί να επιταχυνθεί η έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Παροχή περισσότερης βοήθειας στους δικαστές. Δικαστική αστυνομία. Δικαστική αστυνομία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, το πρώτο ΦΕΚ για τη δημιουργία της δικαστικής αστυνομίας είναι ΦΕΚ του 1836, του βασιλιά Όθωνα. Και τώρα η δικαστική αστυνομία γίνεται πράξη. Οι πρώτοι δικαστικοί αστυνομικοί θα πάνε στα δικαστήρια το Σεπτέμβριο, εκπαιδευμένοι. Να τι σημαίνει γινόμαστε Ευρώπη. Μπορώ να αναφέρω πολλά άλλα παραδείγματα για το τι σημαίνει τελικά σε όλα τα επίπεδα πολιτικής να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα. Με ρωτήσατε για το θέμα της στέγης, το οποίο αποτελεί πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να είσαι στο ενίκιο. Για την μειοψηφία, για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας, ευτυχώς έχει σπίτι, αλλά είναι μεγάλο το ποσοστό αυτών που δεν έχουν. Η οικονομική ανάπτυξη και η άνοδος της αγοράς των ακινήτων, αυτό που είναι καλό για τον ιδιοκτήτη, είναι προβληματικό για τον ενοικιαστή. Το πρόγραμμα Σπίτι μου ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Συναντώ συχνά ζευγάρια, νέους συμπολίτες μας, που μου λένε: μπαίνουμε στο σπίτι μας και αποκτούμε ένα σπίτι πληρώνοντας μια δόση στεγαστικού δανείου, η οποία είναι χαμηλότερη από όσο θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν το αντίστοιχο σπίτι, και το σπίτι τελικά είναι δικό τους. Η κυβέρνηση έχει πρόθεση να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, πολύ μεγαλύτερου βεληνικούς, ύψους κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ολοκληρώσουμε μια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διευρύνει και την περίμετρο των ωφελούμενων. Να πάμε, παραδείγματος χάρη, και σε ζευγάρια που είναι από 40 έως 50 έτη, τα οποία είχαν αποκλειστεί από το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου, αλλά ήταν. Σκεφτείτε τα ζευγάρια τα οποία εν πολλής πλήρωσαν την οικονομική κρίση. Δεν είμαι έτοιμος να εξαγγείλω κάτι οριστικό αυτή τη στιγμή, γιατί απαιτείται μια διαπραγμάτευση για αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, όμως θα πετύχουμε το στόχο μας και θα μπορούμε να κάνουμε ένα νέο, πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα Σπίτι μου, με πολλούς περισσότερους ωφελούμενους. Τέλος, για τον Airbnb, έχουμε πει ότι μελετούμε συμπληρωματικές παρεμβάσεις για τις περιοχές εκείνες όπου υπάρχει έντονο πρόγραμμα στέγης. Αυτό θα μπορούσε να παίρνει το χαρακτήρα κάποιου συνολικού περιορισμού ημερών
το έτος για τη διάθεση σπιτιών μέσα από τέτοιες πλατφόρμες. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η υποστήριξη της στέγης δεν εξαντλείται μόνο σε αυτές τις παρεμβάσεις. Είμαστε στα Χανιά, σε μια πόλη η οποία έχει ένα λαμπρό πολυτεχνείο. Πλην όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ενίκια στα Χανιά είναι ακριβά. ΣΔΙΤ για δημιουργίες φοιτητικών εστιών σε 5 ακαδημαϊκά ιδρύματα. Υποστήριξη των υφιστάμενων εστιών που έχουμε, κάποιες εκ των οποίων δεν είναι σε καλή κατάσταση. Επίδομα ενοικίου για τους φοιτητές. Εμείς το πήγαμε από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ και στα 2.000 ευρώ, εάν κάποιος συγκατοικήσει. Αυτές είναι σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες ελαφραίνουν το κόστος της στέγης και αποτελούν, θα έλεγα, ψηφίδες μιας συνολικής πολιτικής που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο είναι η άλλη όψη, όπως σας είπα, της ανάπτυξης. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα και τα κίνητα δεν είχαν καμία αξία, δεν μας απασχολούσε το θέμα της στέγης. Τώρα που η οικονομία αναπτύσσεται και τα κίνητα αποκτούν μεγαλύτερη αξία, η άλλη όψη αυτής της θετικής εξέλιξης είναι ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νίκη.